Να πάμε τώρα στην τελευταία συνταγή μας, η οποία είναι στραπατσάδα. Θα χρειαστούμε 12 αυγά, ντοματάκι, φέτα, παρθένο ελαιόλαδο, ρίγανη, ζάχαρη, αλάτι, προσκομμένο πιπέρι και εγώ βάζω και λίγο λεμονάκι. Λοιπόν, τώρα για να κάνουμε τη συνταγή αυτή, θα χρειαστεί να σπάσουμε λίγα αυγουλάκια. Βάζουμε λίγο λαδάκι, βάζουμε την ντομάτα. Άμα η ντομάτα μας είναι πάρα πολύ ξινή, τώρα το καλοκαίρι δεν είναι τόσο ξινές, μπορούμε να προσθέσουμε και λίγη ζάχαρη. Θα βάλουμε και λίγες πιπερίτσες, δώσε λίγο την πράσινη πιπεριά. Σπάμε τα αυγά, δεν βάζουμε τώρα γάλατα, κρέμες γάλακτος, δεν βάζουμε τίποτα. Απλά λίγο βουτυράκι θα προσθέσουμε. Έχει ψηθεί η ντοματούλα. Αλάτι, πιπέρι, λίγο ρίγανη. Περιμένουμε να ψηθούν τα αυγά μας. Έχει ψηθεί το αυγό, έχει κρατήσει και τα υγρά, έχει βγάλει και η ντομάτα αρκετά υγρά. Θα προσθέσουμε τη φετούλα, λίγες σταγόνες από λεμόνι, θα ήταν ωραίο να βάλουμε και λίγο γιαουρτάκι, λίγο φρέσκο ελαιόλαδο. Θα βάλει και μια κουταλίτσα. Λάει. Ναι, μια χαρά. Βάλω λίγο πιπέρι να γίνει λίγο καυτερό. Έλα, σερβίρ και αυτή. Αυτή ήταν και η στραπατσάδα μας.